Γεια σας, καλή Πρωτομαγιά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Σκεφάκα. Καλή εργατική Πρωτομαγιά όπως λέτε, γιατί είναι το ορόσημο για το εργατικό. Λίγο σύνδεμα. Πιο δυνατά, κύριε Συντηχάκη, λίγο πιο δυνατά. Ναι, λέω, η εργατική Πρωτομαγιά είναι το ορόσημο, ναι, για το εργατικό κίνημα και φωτίζει το δρόμο της ταξικής πάλης, της κοινωνικής ανατροπής αυτού του σάπιου και βάρβαρου καπιταλιστικού συστήματος. Και νομίζω ότι η θυσία των εργατών στο Σικάγο το 1886, στη Θεσσαλονίκη το Μάη του 1936, οι 200 εκτελεσμένοι στη Κεσαριανή το 1944, νομίζω ότι δείχνουν αυτόν τον δρόμο, δηλαδή της απελευθέρωσης των εργατών από τη μισοτή κλαδιά και φυσικά συνολικά της απελευθέρωσης της ανθρωπότητας από τα καπιταλιστικά δεσμά. Άρα λοιπόν σήμερα είναι η μέρα της εργατικής τάξης και την τιμούμε με κάθε τρόπο. Κύριε Συντηχάκη, το υπενήχθηκε ο κύριος Αμανατίδης νωρίτερα, το γράφει πιο ανοιχτά η Αυγή. Σήμερα λέει το ΚΚΕ συνεχίζει εμένοντας στο ανιστόρητο λάθος των ίσων αποστάσεων, που τελικά δεν είναι και τόσο ίσες. Είναι έντονα υπενικτικό το στοιχείο ότι αβαντάρεται ενδεχομένως στη Νέα Δημοκρατία. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς χάνει την ψυχραιμία του, διότι βλέπει ότι η αριστερή, ο ριζοσπαστικός κόσμος έχει πλέον καταλάβει, έχει συνειδητοποιήσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια αριστερή δύναμη. Πώς να το κάνουμε? Νομίζω ότι δεν έχει πλέον το ηθικό πλεονέκτημα μετά από 4 χρόνια διακυβέρνησης, αλλά και όχι μόνο, αλλά και στη διάρκεια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με νύχια και με δόντια στήριξε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ψήφισε τον μισό νόμο Χατζηδάκη, ψήφισε την ιδιωτικοποίηση του ελληνικού, ψήφισε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟ και με την ελληνική. Γι' αυτό θα είναι μούφα μια προοδευτική κυβέρνηση, όπως λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ορίστε, δεν σας. Λέω, ο κύριος Κουτσούμπας μιλάει, και δεν το έχει πει μόνο μία φορά, μιλάει για μία μούφα προοδευτική κυβέρνηση. Μούφα, βεβαίως. Μια γυαλάτζη, πώς να το πω. Ναι, ναι, διότι τα έργα και οι μέρες νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη. Για το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε μία κυβέρνηση που ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα καταργούσε μνημόνια κτλ. Στην πραγματικότητα έφερε ένα τρίτο μνημόνιο μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, μαζί με το ΠΑΣΟ, με τα άλλα κόμματα δορυφόρους εκείνης της εποχής κτλ. Αλλά νομίζω ότι η πρακτική του σήμερα, από τον Αντόναρο μέχρι τον Παχατηρίδη στο Περιστέρι και το βαθύ ΠΑΣΟΚ που πλέον έχει κατακλείσει το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., αντιλαμβάνεστε ότι τι σχέση μπορεί να έχει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν θα μπορούσε το ΚΚΕ με τη συμμετοχή του σε μια τέτοια κυβέρνηση να βάλει φρένο σε όλα αυτά που μου λέτε? Δηλαδή να είναι ανάχωμα, να αποτελεί το εμπόδιο σε αυτές τις πρακτικές και τις πολιτικές. Ναι. Είναι ένα επιχείρημα, το ακούω πολύ συχνά, γι' αυτό το μεταφέρω. Να θέσουμε το πραγματικό ερώτημα και το πραγματικό δίλημα αυτών των εκλογών. Γιατί προφανώς θα γίνει μια προσπάθεια επιχείρηση μετατόπισης του διακυβεύματος αυτών των εκλογών. Γιατί αυτό που θα κρίνει τη θέση του λαού, του εργαζόμενου λαού την επόμενη μέρα, σχηματισμού κυβέρνησης, δεν είναι αν αυτή η κυβέρνηση θα είναι μια αυτοδύναμη ή μια συμμαχική κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή τον ΣΥΡΙΖΑ με τους διάφορους καλοθελητές, δεκανίκια κτλ. Αυτό που θα κρίνει σε τελική ανάλυση είναι αν θα υπάρχει ισχυρό κομμουνιστικό κόμμα, δηλαδή μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση που μπορεί την επόμενη μέρα, άλλωστε το έχει δείξει και κατά το παρελθόν και τώρα αλλά και αύριο, να πρωτοστατήσει και να δώσει πραγματικά όλες τις δυνάμεις για να αναπτυχθεί ένα ισχυρό ρωμαλαίο εργατικό λαϊκό κίνημα και να βάλει εμπόδια στην αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ. Πρέπει να σκεφτεί ο καθένας και η καθεμιά ποιον θα έχει στο πλάι του. Όταν, για παράδειγμα, με βάση τους νόμους της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟ, θα έρθει η νέα επίθεση των κορακιών, των ΦΑΝ, των τραπεζών, στις υπερχρεωμένες κατοικίες. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέμε τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
ζητάει 5-10 βουλευτές έτσι από το ΚΚΕ. Δηλαδή πρόκειται για αυτιότητα που δείχνει και το πώς αντιλαμβάνεται την πολιτική των συμμαχιών ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έχει δώσει, έχει δώσει τα κόκκινα δάνεια στα ΦΑΝ, όταν έχει νομοθετήσει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, όταν έχει φτιάξει το ιδιώνυμο. Εγώ ένα ιδιώνυμο εξέρω στη ζωή μου. Το ιδιώνυμο του Βενιζέλου. Τώρα έχουμε και το ιδιώνυμο που ποινικοποιεί όποιον αγωνίζεται για να μην πληστηριαστούν τα σπίτια των ανθρώπων. Για να στρώσει τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία και να κάνει τον πτωχευτικό κώδικα για να επιταχύνει τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας. Και να διαγωνίζονται μέσα στην τηλεόραση και να λέει ο κύριος Τσίπρας ότι 25.000 πληστηριασμοί ήταν λιγότεροι από τους 40.000 πληστηριασμούς και ότι οι πληστηριασμοί αποτελούν καλονικότητα στη δημοκρατία σήμερα, κάπως έτσι το είπε, τότε ακριβώς έτσι, αλλά αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν, δεν θα έρθει ο λαός επιπλέον με τη φορολογία απέναντι στους εργαζόμενους, με ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ενέργειας και του νερού, στα εισιτήρια. Κύριε Συνδικακή. Δεν ψηφίσανε μαζί η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25 και η Ελληνική Λύση στη Βουλή. Αυτά τα νέα πράσινα χαράτσια στο όνομα της προστασίας από την κλιματική αλλαγή για την πράσινη ανάπτυξη. Κύριε Συνδικακή, ένα ερώτημα ακόμα. Δηλαδή είναι πολλά αυτά τα παραδείγματα που μπορώ να σας αναφέρω, κύριε Σκιαφάτσα. Ναι. Βαρέθηκες να δουλεύεις απλώς για να πληρώνεις λογαριασμούς και να βουλώνεις τρύπες? Ο μισθός σου φτάνει μέχρι τα μισά του μήνα? Μήπως είσαι και εσύ κουκουέ? Είναι ένα σποτάκι που εγώ προσωπικά, αναλαμβάνω την ευθύνη για αυτό που θα πω, το βρήκα αρκετά έξυπνο, με την έννοια ότι απευθύνεται σε κόσμο που δεν είναι κουκουέ ή που δεν έχει ψηφίσει ενδεχομένως ποτέ στη ζωή του κουκουέ. Είναι ένα άνοιγμα. Το βλέπετε έτσι? Έτσι είναι ακριβώς. Γιατί στις σημερινές συνθήκες, εάν γνωρίζει ο λαός, ή μάλλον έχει την πείρα την προηγούμενη ότι έζησε αυτή τη βαρβαρότητα, την καπιταλιστική βαρβαρότητα, και σε συνθήκες κρίσης και σε συνθήκες ανάπτυξης, με τρία μνημόνια, τώρα έχουμε το τέταρτο υπερμνημόνιο του Ταμείου Ανάκαμψης, που σου προσδιορίζει και το έχεις αποφασιστεί, έχει ψηφιστεί μέσα από τη Βουλή από όλους, για το ποια θα είναι η ατζέντα των μέτρων την επόμενη. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε πολλά, αν όχι σε όλα, σε πολλά, δεν έχει παρά να το στηρίξει, γιατί αυτή θα είναι η δύναμη ανάσχεσης την επόμενη μέρα. Βέβαια, όχι μόνο δύναμη ανάσχεσης. Εγώ θα πρόσθετα, μήπως είσαι κουκουέ και δεν το ξέρεις, δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, δηλαδή θα μπορούσε η σκέψη να πάει εκεί. Κοιτάξτε, ένας εργάτης για παράδειγμα, ο οποίος έχει ένα πενιχρόνιο μισθό. Είναι αυτό που λέγαμε ταξική συνείδηση στο παρελθόν. Αυτό ακριβώς. Ένας εργάτης, ο οποίος έχει ένα μισθό που τα βγάζει ή δεν τα βγάζει τις πρώτες 10-15 ημέρες. Ένας φτωχός αγρότης. Ένας αυτοαπασχολούμενος. Και να κλείσουμε με αυτό. Ένας νέος, μια γυναίκα που προέρχεται από εργατικά λαϊκά στρώματα. Ταξικά δεν ανήκει στο χώρο της εργατικής τάξης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι εκείνη η πολιτική δύναμη που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Γι' αυτό δεν υπάρχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Συνδικάκη. Δεν είναι σπορά της τύχης ο πλαστικός μιας ζωής. Είναι όριμο τέχνο της ανάγκης και όριμο τέχνο της οργής. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Συνδικάκη. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ευχαριστώ και εγώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριο Μανώλη Συνδικάκη, βουλευτής του ΚΚΕ, υποψήφιος βουλευτής στο Ηράκλειο.